γιορτή είναι στον Δήμο Παγκαίου και πιο συγκεκριμένα στην παραλία Οφρυνίου. Οι πολίτες έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τοπικό κρασί και τοπικά εδέσματα. Πολλοί κόσμος βρέθηκε στην περιοχή για να απολαύσει όλα αυτά τα όμορφα προϊόντα. Κοινοφελής του Δήμου Παγκαίου διοργανώνει για πρώτη φορά φέτος αυτή την φανταστική εκδήλωση όπου μεγάλοι μπορούν να δοκιμάσουν κρασάκια και ό,τι άλλο προϊόντα έχουμε. Του Δήμου Παγκαίου είναι όλη η ίνοπαραγωγή και ελάτε να σας κεράσουμε. Ορίστε! Έτοιμα! Ορίστε! Θα τα γεμίσουμε λοιπόν! Καλή διασκέδαση! Καλά να περάσετε! Είναι η πρώτη φορά που ο Δήμος Παγκαίου διοργανώνει αυτή την εκδήλωση. Πρόκειται για ινοποσία με διάφορους παραγωγούς. Και είμαστε εδώ εμείς ως μενάδες, σύντροφοι του Θεού Διονύσου, νύμφες του δάσους που το συνόδευαν στις ινοποσίες. Εμείς είμαστε οι μενάδες, οι συντρόφισσες του Θεού Διονύσου. Και... Από πού είστε, από ποιο σύλλογο? Εμείς είμαστε από το Πολυθέαμα Κρόκο και Λίνο. Όπου πλαισιώνεται τις εκδηλώσεις του Δήμου Παγκαίου. Ακριβώς. Καλή διασκέδαση. Γιορτή ίνου και γεύσεων με τοπικά προϊόντα και ινοποιεί από το Παγκαίο και μόνο. Το οποίο Παγκαίο φημίζεται για το κρασί. Είπαμε, είμαστε ευλογημένος τόπος, φημίζεται για το κρασί, φημίζεται για τα πολύ όμορφα έτσι, προϊόντα που παράγει και είπαμε να κάνουμε μια γιορτή, να τους δώσουμε την αξία που τους οφείλουμε. Να τους ευχαριστήσουμε για όλους αυτούς τους αγώνες και τους κόπους που κάνουν και εμείς το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε είναι απλά να τα προωθήσουμε, να τα διαφημίσουμε στον κόσμο και να ξέρει ότι μπορεί να προμηθευτεί αυτά τα πολύ όμορφα τοπικά μας προϊόντα. Και βλέπουμε ότι μόλις ξεκινήσατε και ήδη ο κόσμος έχει κατακλείσει την περιοχή. Ακριβώς από την πρώτη στιγμή έδειξε πολύ ενδιαφέρον η γιορτούλα μας αυτή. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχε ξαναγίνει κάτι παρόμοιο στον Δήμο Παγκαίου. Δεν είχαμε δώσει τόση έμφαση στο κρασί. Είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να συγκεντρώσω όλους τους συνοποιούς. Θέλω να πιστεύω όμως ότι του χρόνου θα είναι καλύτερα, γιατί συμμετέχουν όλοι, δεν απουσιάζει κάποιος και ήταν η πρώτη φορά, έγινε η αρχή, θέλω να καθιερωθεί, το εύχομαι να μείνει γιατί το αξίζουν όλη η παραγωγή μας. Πρώτη γιορτή ίνου στην παραλία Οφρυνίου. Μια γιορτή που την είχαμε ως ιδέα πριν αρκετά χρόνια και ήρθε σήμερα η μέρα για να γίνει πράξη. Και βλέπουμε ότι ο κόσμος την αγκάλιασε. Την αγκάλιασε και την αγκάλιασε πολύ. Το έχει ανάγκη ο κόσμος, γενικώς το έχει ανάγκη, ό,τι και αν είναι αυτό, είτε γιορτή ίνου, είτε λευκή νύχτα, είτε όπως θέλετε πείτε το. Και το αποδεικνύει καθημερινά. Έχει ανάγκη να βγει, έχει ανάγκη να πιει, έχει ανάγκη να γλεντήσει, έχει ανάγκη γενικώς. Μια πολύ πετυχημένη γιορτή, η οποία αναδεικνύει το απόλυτο προϊόν που μεταξύ άλλων παράγει ο ευλογημένος μας τόπος, ο Δήμος Παγκαίου, και την άλλη από το κρασί. Τα ενοπία μας είναι φημισμένα και ξακουστά σε όλο τον κόσμο και δεν είναι υπερβολή αυτό, είναι μια πραγματικότητα. Και νομίζω ότι ο εχθρός του καλό είναι το καλύτερο, οπότε τέτοιες δράσεις σίγουρα αναδεικνύουν το προϊόν, αναδεικνύουν την αξία και την, αν θέλετε, την σημαντικότητα του προϊόντος και του παραγόμενου είναι από το Παγκαίο και νομίζω ότι δημιουργούν μια προστιθέμενη αξία σε αυτό το σπουδαίο κρασί το οποίο παράγουμε, το οποίο όλοι το γευόμαστε και είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Γιορτή είναι μια μεγάλη γιορτή η οποία προβάλλει τα τοπικά προϊόντα της περιοχής μας. Η περιοχή του Παγκαίου φημίζεται για την παραγωγή σταφυλιών και για την παραγωγή κρασιού. Νομίζω ότι είναι μια γιορτή στην οποία πρέπει να δώσουμε βάση και η αυτοδιοίκηση και η περιφέρεια και το επιμελητήριο το οποίο είναι εδώ και στηρίζει τη συγκεκριμένη δράση, ώστε να τη διευρύνουμε, να κάνουμε ακόμη πιο γνωστά τα προϊόντα που παράγει η περιοχή μας και όχι μόνο το κρασί, τις ελιές μας, τα αμύγδαλά μας και τα άλλα τοπικά προϊόντα τα οποία είναι αρίστης ποιότητας. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους παραγωγούς οι οποίοι συμμετέχουν από την περιοχή του Παγκαίου. Ήταν ιδιαίτερα σημαντικό ότι δώσαν το παρόν οι επιχειρήσεις και βέβαια το επιμελητήριο είναι κοντά για να στηρίξει όλες αυτές τις παραγωγικές εταιρείες. Πολύ ωραία η εκδήλωση. Θα το διαπιστώσετε μόλις περάσετε από όλους τους παραγωγούς. Φανταστικές οι γεύσεις, ίνος πρώτα απ' όλα.
Ναι, είμαστε εδώ για τον ρόλο μας. Αυτός είναι ο ρόλος μας, σαν επιμελητήριο. Ελπίζουμε να γίνονται συνέχεια τέτοιες δράσεις για να μπορούμε να είμαστε εδώ, να χαιρόμαστε μαζί με τους παραγωγούς, που μην ξεχνάμε τη χρονιά που πέρασε, οι μήνες που περάσαν ήταν πάρα πολύ δύσκολοι. Η μία ποικιλία την οποία έχουμε είναι η μίξερο ροζέ και η άλλη ποικιλία την οποία έχουμε είναι ξηρό λευκό. Και τα δύο, από ό,τι δοκίμασα και τα πίνω γενικότερα, είναι καταπληκτικά κρασιά. Όπως αντίστοιχα και τα υπόλοιπα κρασιά τα οποία θα δείτε στους παρακάτω πάγκους. Θέλω να πω ξανά συγχαρητήρια για την εκδήλωση, γιατί είναι πραγματικά μια πολύ καλή ευκαιρία, ειδικά τη συγκεκριμένη χρονιά, όπου όπως έχετε μάθει είναι πολύ δύσκολη για την αγροτική καλλιέργεια της περιοχής μας, αλλά όχι μόνο, να προωθηθούν τα ενοπία της περιοχής μας, γιατί το αξίζουν πραγματικά. Στηρίζουμε την κοινοφελής επιχείρηση και την κυρία Μίνα Χρυσαφούδη σε όποια δραστηριότητα και να κάνει. Εμείς εδώ πέρα προσφέρουμε τα κρασιά. Συγκεκριμένα εγώ προσφέρω το κρασί του Αμπελοής, που είναι από την φωλιά της Νέας Περάμου του κυρίου Τσιόλα, της οικογένειας του κυρίου Τσιόλα. Έχουμε εδώ πέρα διάφορα είδη, τα προσφέρουμε προς γευσιγνωσία στον κόσμο. Είναι ξηρός λευκός ίνος. Και φυσικά ο κόσμος πώς τον αφουγκράζει, τι έχει πει μέχρι στιγμής? Πολύ καλός. Κάποιοι ζήτησαν να δοκιμάσουν και δεύτερη φορά, μάλιστα τους άρεσε αρκετά το συγκεκριμένο. Μας αρέσει εδώ πέρα που έχει χαρεί ο κόσμος με την όλη παραγωγή. Και μακάρι να συνεχίσουμε έτσι, πραγματικά. Είμαστε εδώ για να δείξουμε όλα τα κρασιά. Υπάρχει αυθονία, ο κόσμος θέλει να δοκιμάσει σχεδόν από όλα. Άμα θέλετε να δοκιμάσετε κι εσείς. Τι σας λένε οι πολίτες? Οι πολίτες, το σχόλιο τους είναι ότι είναι ενθουσιασμένοι με τη σημερινή εκδήλωση. Δεν ξέρουν πρώτα τι να πρωτοδοκιμάσουν, με τι να πρωτοασχοληθούν. Μέχρι στιγμής ακούμε μόνο καλά σχόλια. Ενθουσιασμό. Και πολλοί κόσμος, έτσι. Αρκετός κόσμος και Έλληνες και ξένοι. Μετά την καραντίνα θεωρώ ότι έπρεπε να γίνει κάτι τέτοιο και να γνωρίσει και οι τουρίστες τα τοπικά προϊόντα της περιοχής. Θέλω να πιστεύω πως θα πάει καλά, να γίνει και του χρόνου, να είναι και άλλη παραγωγή και να είμαστε όλοι καλά χωρίς COVID. Φέραμε αμύγδαλα τα οποία τα εμπορευόμαστε εμείς. Είναι οικογενειακή επιχείρηση, είναι τοπική από εδώ στην περιοχή. Και αυτά που έχουμε μέχρι στιγμής από τον κόσμο είναι θετικά τα. Πολλοί κόσμος κατέκλυσε την περιοχή, έτσι. Ναι, ναι. Πιστεύετε ότι θα μπει στον τουριστικό χάρτη και ο ίνος του Παγκαίου? Βεβαίως, ήδη είναι σε καλό δρόμο. Έχουμε εδώ τα κρασιά μας για να τα δοκιμάσει ο κόσμος. Τι εκλαμβάνεται από τον κόσμο? Είναι νωρίς ακόμα, αλλά ο κόσμος είναι γεμάτος ενθουσιασμό και πιστεύω ότι θα έχουμε μια πολύ ωραία βραδιά. Και πιστεύετε ότι όλο αυτό θα βοηθήσει το Δήμο Παγκαίου να δείξει ακόμη περισσότερο το προϊόν του, που είναι το κρασί? Φυσικά. Η πρωτοβουλία είναι πολύ θετική και όχι μόνο το κρασί, αλλά και το κρασί θα προβάλλεται μέσα από μια τέτοια εκδήλωση. Εδώ ό,τι ωραίο μπορεί να προσφέρει κανένας, από μέλι, από ό,τι μπορεί, από κρασί όμορφο. Ναι. Έχει έρθει ο κόσμος, τώρα έχει ένα μισάωρο που έχει έρθει, πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Από πού είστε? Θεσσαλονίκη. Και ήρθατε εδώ για τη γιορτή ή είστε διακοπές? Όχι, έχουμε σπίτι εδώ και ήρθαμε, ναι. Και έτσι το Παγκαίο φημίζεται για τα κρασιά του. Έτσι, βέβαια. Πολύ ωραία, συγχαρητήρια. Έχετε δοκιμάσει ήδη τα πρώτα κρασάκια, πώς σας φαίνονται? Βίβλια χώρα, κορυφή. Ωραία, πολύ ωραία, όλα ωραία. Ωραία, μια χαρά είναι. Η εκδήλωση πώς σας φαίνεται? Μια χαρά, για πρώτη φορά εδώ στη Τούζλα. Είναι τέλεια. Είναι μια υπέροχη βραδιά. Μπράβο στο Δήμο, μπράβο στα παιδιά εδώ στην Παραλία Οφρυνίου που κάνανε αυτή την πολύ επιτυχημένη οργάνωση. Και εμείς εδώ με τη σειρά μας να παρουσιάσουμε το έργο μας, κάποια από τα προϊόντα όπως βλέπετε. Υπήρχε πολύ μεγάλη ανάγκη να συμβεί κάτι τέτοιο, γιατί ο κόσμος στερήθηκε την έξοδο, ειδικά την καλοκαιρινή, και νομίζω ότι είναι η έναρξη για τα επόμενα πολλά που μάλλον θα δούμε από το Δήμο και από την περιοχή. Και βλέπουμε ότι υπάρχουν και αρκετοί τουρίστες στην περιοχή οι οποίοι επισκέπτονται το χώρο εδώ και να γνωρίσουν τα προϊόντα του ίνους αλλά και τα προϊόντα που έχει παράγετε εσείς. Έτσι ακριβώς. Πάντοτε υπήρχε ένα ενδιαφέρον προς το φαγητό και το αλκοόλ και αυτό αποδεικνύεται σήμερα ακράδαντα. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Δοκιμάσατε κρασί? Όχι ακόμη κρασί, αλλά ένα σφινάκι αλόι βέρα δοκιμάσα. Πώς σας φάνηκε? Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραία. Δοκιμάσατε κρασί? Όχι ακόμα, δεν δοκίμασα. Ναι. Το Παγκαίο φημίζεται για τον ίνο του. Ναι, φυσικά. Έχει πολύ ωραία ενοπία. Είστε από εδώ, από την περιοχή? Από Δράμα. Ήρθατε για τη γιορτή ή κάνετε διακοπές εδώ? Για τη γιορτή ήρθαμε. Δοκιμάσαμε, ναι. Πώς σας φαίνεται? Ωραία οργανωμένα. Είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με παραγωγούς περιοχής. Ωραία πρωτοβουλία. Και
περνάμε ευχάριστα. Σας καλωσορίζουμε όλους στην πρώτη γιορτή Περιείνου και Γεύσεων Παγκαίου. Χαιρόμαστε πολύ που βλέπουμε όλο αυτό το πλήθος κόσμο. Από εδώ φαίνεστε πάρα πολύ ωραίο, οφείλω να ομολογήσω. Είναι γεμάτο από πολύ νωρίς το απόγευμα, πριν καλά-καλά ξεκινήσουμε. Μας αγκαλιάσατε με την αγάπη σας και δείξατε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στα εινοποιεία μας, όπως τα βλέπω από δεξιά, και σε όλους τους παραγωγούς μας, όπως είναι από αριστερά. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, να σας πω ότι θα προσπαθήσουμε να γίνει θεσμός. Άξιζε να φανεί όλο αυτό το μεγαλείο που έχουν καταφέρει τα εινοποιεία του Δήμου Παγκαίου. Αξίζει να επιβραβευτεί ο αγώνας όλος αυτός που κάνουν οι παραγωγοί του Δήμου Παγκαίου. Είμαστε ένας ευλογημένος τόπος. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν σαν Δήμος Παγκαίου και σαν κοινοφελής επιχείρηση του Δήμου Παγκαίου.